battle και μάλιστα νίκη με νοκάουτ. Πώς νιώθεις? Τέλεια νιώθω. Ήταν νίκη με νοκάουτ, αλλά ήταν με μία νίκη. Δεν ήταν kickboxeράδικη όπως περιμέναν όλοι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μου πήγε γούρι η διοργάνωση για πρώτη φορά. Δημήτρη, πήγαν όπως έπρεπε. Κοίτανε τι γίνεται. Εγώ το είπα του Γιάννη ότι δεν έχει πλέον κανένα νόημα να παίξει όρθιο. Ότι ξέρει όρθιο το ξέρουμε. Δεν είναι. Είναι αποδεδειγμένο αυτό. Δηλαδή, εγώ όλη την προετοιμασία του λέω ότι σε αυτό το παιχνίδι, ανεξαρτήτως αντιπάλου, γιατί και με τον Λουκαίδη αυτό θα κάναμε. Δηλαδή, ο Λουκαίδης πίστευε ότι εμείς θα πάμε στο όρθιο που ήταν να παίξουμε, αλλά δεν θα πηγαίναμε στο όρθιο με τίποτα. Δηλαδή, το πλάνο του Γιάννη ήταν σήμερα να ζυγίσει τον αντίπαλο, να πάρει take down, να πάρει θέση στο έδαφος και να τελειώσει το παιχνίδι αν μπορεί με ground and pound. Πραγματικά έτσι ακριβώς πήγε. Πήγε guard, πήγε side, πήγε mount, τελείωσε το παιχνίδι με ground and pound. Ήταν πολύ εύστοχος. Ήταν σκοπός, ξέρεις, όταν οι παίκτες κάνουν τη μετάβαση, αρχίζουν και χτυπάνε ανελέητα κάτω. Ενώ τώρα, ας πούμε, το πήγε απαλά. Έκανε ακριβώς ό,τι του είπαμε. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Και από εδώ και πέρα μπορούμε, ξέρεις, να στείλουμε πλάνα. Γιατί ο σκοπός είναι να. Όλοι οι αντιπάλοι θα περιμένουν το Γιάννη να παίξει όρθιο. Ενώ τώρα αρχίζουν και σκέφτονται ότι, όχι, μπορεί και να μην παίξει όρθιο. Κατάλαβες. Οπότε αρχίζουμε πλέον να θολώνουμε τα νερά. Το επόμενο βήμα είναι το Γιάννη Μιχαλόπουλο. Περιμένουμε κάποιες διοργανώσεις. Τώρα ακόμα δεν έχει κλείσει κάτι, δεν ξέρουμε. Και περιμένουμε και μια πολύ μεγάλη διοργάνωση στο εξωτερικό. Δεν μπορούμε να πούμε ακόμα, νομίζω. Μέχρι να κλείσει. Κοίτα. Θα σου πω ακριβώς τι θα γίνει με τον Γιάννη, για να ξέρεις. Ο Γιάννης θα παίξει ακόμα, δεν ξέρω, 2-3 παιχνίδια στην Ελλάδα, δεν ξέρω πόσα θα είναι. Και μετά θα παίξει στο εξωτερικό σίγουρα. Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει κατευθείαν σε μεγάλη διοργάνωση, αν θα πάει το σταδιακά, αυτό θα είναι και με την απόδοσή του. Αυτή τη στιγμή θα κυνηγήσουμε 2 πολύ συγκεκριμένα παιχνίδια, τα οποία δεν θα σου πω αυτή τη στιγμή, αλλά θα αρχίσουμε τα παιχνίδια που κυνηγάμε να έχουν ενδιαφέρον ελληνικό. Αυτό έχω να δηλώσω. Αν καταφέρουμε και βρούμε αντίπαλο από την Ελλάδα, υπάρχουν όμως 2-3 παιδιά που θα παίξουν με τον Γιάννη. Ξέρουμε ποιοι είναι και το παιχνίδι θα γίνει. Και εσείς ξέρετε ποιοι είστε, θα γίνει το παιχνίδι.